Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Πιτροπάκη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σας πετυχαίνουμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, ε? Βέβαια, Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, μάλιστα. Μέσω καραντίνας, κλειστή μέσα στο σπίτι, όπως όλοι πολίτες αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, και εγώ μέσα στο σπίτι προσέχω, δεν βγαίνουμε χωρίς λόγο και αιτία, μένουμε μέσα στο σπίτι για να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να τηρούμε τα μέτρα και να βγούμε πολύ σύντομα από αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουμε έρθει όλοι. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκαν έτσι κάποιες στιγμές χαλάρωσης, να το πω έτσι, που έγιναν και επίκεντρο δημόσιας κριτικής από συμπολίτες μας στα social media και νομίζω επένευε μετά και το κράτος, ας πούμε, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, θυμάμαι συγκεκριμένα. Ηρέμησαν όμως τα πράγματα μετά. Εσείς το ζήσατε αυτό? Υπήρχαν διαμαρτυρίες από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν τους αφήνουμε να κάνουν βόλτες στην παραλία. Πώς το βιώσατε εκεί πέρα? Τι υπήρχε, να το πω έτσι, ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα? Κοιτάξτε να δείτε, όλοι όσοι τηρούμε τα μέτρα και μένουμε μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε γενικότερη εικόνα και τα μαθαίνουμε μέσω των social media, μέσω Σωστό. Των καναλιών, και οι εικόνες είναι αυτές οι οποίες ταξιδεύουν πολύ γρήγορα σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν είδαμε εικόνες από την παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως πολύ σωστά είδατε. Υπήρχαν κάποιοι δυστυχώς ασυνείδητοι πολίτες οι οποίοι από τις αρχές της καραντίνας δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα και βγήκαν στους δρόμους αψηφώντας την κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή βιώνουμε όλοι. Και λογικό είναι αυτή η αλλαγή η οποία έχει επιφέρει η πανδημία να είναι μια πολύ βίαιη και τρομακτική αλλαγή για όλους μας. Ναι, και υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν τήρησαν τα μέτρα, βγήκαν. Παρ' όλα αυτά όμως είδατε κι εσείς, όπως και όλος ο κόσμος, ότι η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στη λήψη αυστηρότερων μέτρων, έτσι ώστε να σταματήσουν τέτοιες αντιδράσεις, να σταματήσουν κάποιοι να βγαίνουν χωρίς λόγο και να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που σταμάτησε εγκαίρως όλη αυτή η κατάσταση, μπορούμε να πούμε ότι η κυβέρνηση και η πολιτεία πέτυχε το στόχο της και αυτοί οι οποίοι θέλησαν να το παίξουν επαναστάτες, μπορώ να πω, έμειναν και αυτοί αναγκαστικά στα σπίτια τους. Είστε λίγο σκληροί, ίσως. Δεν ξέρω αν ήθελαν να το παίξουν επαναστάτη. Μπορεί να ήθελαν να ξεσκάσουν, αλλά προφανώς δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε και αυτοί να συμμορφωθούν. Εντάξει, ναι. Όλοι μας, ναι, κύριε Πιτροπάκη, εγώ θα τους έλεγα ότι πιάνουν... θέλουμε να ξεσκάσουμε. Όλοι μας θέλουμε να δούμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους στην οικογένειά μας. Όλους λείπουν, όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Αλλά αυτή είναι μια συλλογική προσπάθεια, η οποία δεν γίνεται μεμονωμένα από κάποια μερίδα πολιτών, αλλά θα πρέπει να γίνεται από όλους. Και αυτό ήταν πολύ σωστό να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες από την αρχή και να μην αναγκαστούμε να φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να υποστούν τα πρόστιμα για να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο δυσάρεστο από το να το ανατηρούσαν τα μέτρα από την αρχή. Άρα να υποθέσω πως συμφωνήσατε 100% και με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το κλείσιμο των εκκλησιών και των ιερών ναών, γιατί όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα διακρίτως, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η απόφαση το να κλείσουν οι εκκλησίες ήταν και μια απόφαση η οποία πάρθηκε και από την Ιερά Σύνοδο και ήταν μια ομόφωνη πρόταση η οποία δόθηκε τόσο από την Εκκλησία όσο και από την ελληνική πολιτεία. Δεν ήταν μια μονόπλευρη απόφαση αυτή, δόθηκε και από τις δύο πλευρές. Η πίστη μας είναι κάτι το οποίο, όπως είπανε πάρα πολύ και από το χώρο της Εκκλησίας και όπως έχουν δηλώσει, είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται και ούτε μπορεί να μειωθεί σε κάποιο βαθμό εάν δεν πάμε στην Εκκλησία για ένα διάστημα, βέβαια ένα πολύ σημαντικό διάστημα και ένα πολύ συμβολικό διάστημα, όπως ήταν οι μέρες του Πάσχα. Το Πάσχα, ναι. Ακριβώς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο πιστοί όσοι δεν πήγαμε στην Εκκλησία, ούτε ότι δεν πιστεύουμε, ούτε ότι δεν ζήσαμε την ιεροσύνη των ημερών αυτών. Από εκεί και πέρα ήταν μέτρα πρόληψης και αυτά σχετικά με τις εκκλησίες και συμφωνώ ότι πολύ σωστά πάρθηκαν στο να κλείσουν και να μείνουν κλειστές οι εκκλησίες σε αυτό το διάστημα, διότι ακριβώς όταν πρόκειται για τη δημόσια υγεία, όλα τα άλλα θα πρέπει να μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα. Συμφωνώ μαζί. Όχι, η ερώτησή μου είναι, συγγνώμη, από κάπου ακούγεται λίγο το stream ή χαμηλώστε λίγο τα ηχεία. Μερικές φορές περνάει η επιστροφή σε μένα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Σε λεπτάκι θα σας διευκολύνω. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλει αυτό, να το δούμε αμέσως. Ναι, ναι. Ίσως τώρα να είναι καλύτερα. Εντάξει. Για να δούμε. Σας ρώτησα για τον εξής λόγο, διότι είχα πριν εδώ πέρα τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη,
Κάναμε μια ανάλυση της δημοσκοπήσεις και ένα έβριμα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων ημερών είναι ότι επλήγει πολύ και το προφίλ της Εκκλησίας, δυστυχώς. Κυρίως λόγω των χειρισμών στην αρχή της περίοδου αυτής, που υπήρχε μια αμφιθυμία και ο κόσμος στήριξε θερμά την κυβέρνηση, ενώ είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα, και στο θέμα των εκκλησιών. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Πώς ένας, να το πω έτσι, πρωθυπουργός μιας δεξιάς παράταξης, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα ήταν πιο επιρρεπής στο να είναι πιο μαλακός σε τέτοιου είδους ζητήματα όσον αφορά την ηγεσία της Εκκλησίας, επέδειξε πυγμή και ακολούθησε και ένας λαός ο οποίος είναι παραδοσιακά πολύ έτσι, με την Ορθοδοξία και με το Πάσχα ειδικά. Είναι πολύ ταυτισμένος, είναι ταυτοτικό του στοιχείο και όμως παρόλα αυτά επένεσε, δηλαδή να το πω, στήριξε ομόθυμα αυτή την απόφαση. Είπατε την κατάλληλη λέξη, είπατε τη λέξη πυγμή. Έδειξε την πυγμή ακριβώς την οποία χρειαζόταν η κατάσταση, τη δεδομένη στιγμή, τη δεδομένη χρονική συγκυρία με μια παγκόσμια πανδημία. Δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα, πρόκειται για μια παγκόσμια πανδημία. Και τα ίδια μέτρα είχαν ληφθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξίσου, οι οποίες ήταν εξίσου χριστιανικές ορθόδοξες κατεξοχήν χώρες. Αυτό λοιπόν το οποίο είπατε πολύ σωστά είναι ότι έδειξε πυγμή σε μια χώρα η οποία αποτελείται κατεξοχήν από Έλληνες Ορθόδοξους χριστιανούς, αλλά ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, όταν έρχεται μια τέτοια συγκυρία, μια πανδημία, όπου τίθεται το ζήτημα της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος, όπως βρέθηκε αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πάρει την κατάλληλη απόφαση, όσο σκληρή και αν είναι για κάποιους, όσο μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, να πάρει την κατάλληλη απόφαση, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσει την υγεία της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να κάνει ήταν να κλείσει τις εκκλησίες, διότι ακριβώς λόγω του συνωστισμού, ο οποίος μπορεί να δημιουργούνταν και θα δημιουργούνταν, καθότι ήταν και οι ιερές μέρες, όπως είπαμε, του Πάσχα, προφανώς θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι στις εκκλησίες μπορεί να πηγαίνουν, όπως όλοι γνωρίζουμε, και άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία συνήθως είναι στις ευπαθείς ομάδες. Άρα λοιπόν αυτά διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο στο να κολλήσουν και να νοσήσουν βαριά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει είναι να διαφυλάξει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Άρα το να κλείσει τις εκκλησίες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση. Μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, δεδομένου το ότι οι Έλληνες είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θέλαμε τις εκκλησίες αυτό ειδικά το διάστημα. Όμως ήταν μια απόφαση η οποία έπρεπε να πάρθει, πάρθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη και παρά το ότι η Εκκλησία άργησε να πάρει τη σωστή απόφαση από πλευράς της. Όταν λοιπόν βλέπει, είδε ο Πρωθυπουργός ότι μια τέτοια απόφαση δεν είχε ήδη ληφθεί, έπρεπε να επέμβει όπως και επενέβη και πήρε ο ίδιος την απόφαση μπαίνοντας μπροστά με πυγμή και αποφασιστικότητα, όπως έκανε και σε όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα. Για να δούμε τώρα, επειδή είστε και νομικός και υπήρξε μία αναστάτωση με το ζήτημα με τα ΚΕΚ, τους δικηγόρους, το πότε θα πάρουν τα χρήματά τους και οδηγηθήκαμε τις τελευταίες ημέρες σε μια πάλι επέμβαση του κ. Μητσοτάκη για το θέμα των ΚΕΚ. Ποια είναι η γνώμη σας για την υπόθεση? Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου κακοφάνηκε λίγο εξ αρχής η στάση των δικηγόρων που κατά κάποιο τρόπο σνόμπαραν αυτή τη διαδικασία. Ασχέτως αν πραγματικά υπηρεσίες κάποιων από αυτών των ΚΕΚ ήταν παράδεκτες το λιγότερο, έτσι. Θα έχω βέβαια τις επόμενες μέρες και τον κύριο Βερσό εδώ να τα συζητήσουμε και πιο έτσι συνδικαλιστικά, να το πω. Είναι πιο ευάλωτη ομάδα οικονομικά οι δικηγόροι και τους μοίριζαν αυτά τα λεφτά με την διάσκεψη, το θεωρούσαν προσβολή. Γιατί άκουσα, ας πούμε, την άποψη ότι να πήγαιναν σε άλλες ομάδες που χρειάζονται την τηλεκατάρτιση. Μετά άκουσα πάλι από τον κύριο Βερβεσό, θα τον ρωτήσω βέβαια και αυτόν τον ίδιο, ότι εμείς δεν τα θέλαμε αυτά τα χρήματα γιατί ξέρουμε ότι πληρώνονται αργά. Άρα οι αδύναμοι, οι άνεργοι που θα κάνουν τηλεκατάρτιση θα παίρναν τα λεφτά μετά από 6 μήνες και δικαιώνται να πέραν, έτσι. Εμένα, σας πω την αλήθεια, θεωρούσα πως έπρεπε οι δικηγόροι να δείξουν και το επιστημονικό προσωπικό γενικά της χώρας, το προσωπικό, να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία και γενναιοδορία σε αυτή την υπόθεση.
Παρά τα παρατράγουδα, θα ήθελα να πω, που είδαμε στην συνέχεια, βέβαια, το οποίο ήταν άσχετο όμως με το σκεπτικό το αρχικό. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σωστή η παρατήρησή σας. Από εκεί και πέρα, αυτή η απόφαση με τα βάουτσερ και τα 600 ευρώ μέσω της τηλεκατάρτισης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μόνο και για τους δικηγόρους, αλλά και για άλλους κλάδους των ελεύθερων Ναι, επαγγελματιών. μηχανικούς, λογιστές. Ακριβώς. Δεν μπορώ να μην επιμείνω στην αρχική μου στάση, η οποία ήταν από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης εν λόγω απόφασης, ήταν το ότι τα βάουτσερ δεν υπήρχε λόγος να μπουν σε μια τέτοια συζήτηση. Στη δεδομένη στιγμή, από τη στιγμή που λήφθηκαν και άλλα μέτρα, όπως τα 800 ευρώ για τους υπαλλήλους και πολύ σωστά λήφθηκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα, θα έπρεπε να δούμε μία κατάσταση ίσης μεταχείρισης και όχι μία κατάσταση μέσω βάουτσερ και προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, τα οποία βέβαια μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπως φτάσαμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Θα σας διακόψω πέρα να σας ρωτήσω το εξής. Προφανώς, αν ο προϋπολογισμός είχε άπειρα λεφτά, δεν θα χρειαζόταν καν τα βάουτσερ. Αλλά υποτίθεται ότι τα βάουτσερ επιλέχθηκαν για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε. Να αξιοποιήσουμε μεγαλύτερο δυνατόν διαθέσιμο ποσό, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Όμως το αποτέλεσμα έδειξε, όπως πριν από λίγες μέρες έλαβε και την τελική απόφαση ο Πρωθυπουργός, ότι τελικά ακυρώνονται τα προγράμματα αυτά τηλεκατάρτισης και τα 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο θα δοθούν απευθείας στους ελεύθερους επαγγελματίες. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει στο σημείο να λάβει μια τέτοια απόφαση είχαν προηγηθεί αρκετές συζητήσεις και προφανώς είχαν παρατηρηθεί και αντίστοιχες αστοχίες οι οποίες έγιναν σχετικά με τα προγράμματα, τις οποίες καλώς κακώς όλοι μας είδαμε χάρη στο διαδίκτυο και οι οποίες δεν θα έπρεπε καν να έχουν συμβεί. Από τη στιγμή όμως που έγιναν όλες αυτές οι αστοχίες, καλό ήταν να διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση, έτσι ώστε σε μια τόσο κρίσιμη οικονομικά περίοδο και με μια τόσο ασταθή αυτή τη στιγμή οικονομία και με πολλά προβλήματα σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, καλό θα ήταν να επικρατήσει ίση μεταχείριση τόσο στους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και στους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους. Άρα, λοιπόν, η ίση μεταχείριση βέβαια είναι τα κοινωνικά κριτήρια, έτσι δεν είναι το 800 για τον Κούγια, για τον, πώς το λένε, για την κυρία Νοπούλου και για τον λογιστή της Λιανής Πόρτας. Ίση μεταχείριση. Δεδομένων των συνθηκών λέμε τώρα. Δεδομένων των συνθηκών πάντα, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μια πρωτοφανή κατάσταση, μια κατάσταση την οποία δεν έχουμε περάσει τα προηγούμενα χρόνια ποτέ, ούτε εμείς ούτε και καμία άλλη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ίση μεταχείριση, ναι, έχετε δίκιο, όμως θα πρέπει να δούμε ότι τα 600 ευρώ αυτά μπορούσαν να δοθούν, όπως μπορούν πλέον να δοθούν, και απευθείας χωρίς την τηλεκατάρτιση. Δεν τίθεται το ζήτημα το αν θα είναι παραπάνω ή λιγότερα, αλλά το ζήτημα το ότι ακριβώς έπρεπε να περάσει μια τέτοια διαδικασία, αμφισβητήσιμη σχετικά με το πόσο αποδοτική ήταν, και ας μείνουμε προς μόνο σε αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε κατά πόσο θα βελτιωνόταν ή θα βοηθούσε κάπου μια τέτοια τηλεκατάρτιση τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι όπως έγινε και έτσι όπως προχωρούσε στο να υλοποιηθεί. Έτσι όπως είναι τα ΚΕΚ στην Ελλάδα, εννοείται. Έτσι ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε στην Ελλάδα και με όλα αυτά τα οποία είδαμε, καταλαβαίνετε απόλυτα και εσείς, γιατί το γνωρίζετε, ότι δεν θα ήταν λογικό να θεωρήσει κάποιος ότι λαμβάνει κάποια βοήθεια ή ότι εκπαιδεύεται, μπορώ να πω, μέσα από τέτοιες συνθήκες των ΚΕΚ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι, για να ολοκληρώσω, θεωρώ ότι καλώς έχω των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή τα 600 ευρώ θα δοθούν χωρίς τα βάουτσερ, χωρίς τα προγράμματα τηλεκατάρτισης, απευθείας στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και αυτή ήταν η τελική απόφαση ουσιαστικά, η οποία προφανώς και ήρθε για να διορθώσει μια αστοχία, την οποία βέβαια η κυβέρνηση έχει πάντα τα μάτια της και τα αυτιά της ανοιχτά, ώστε να ακούει τον κόσμο, να ακούει ό,τι χρειάζεται να διορθώσει και να παρεβαίνει ώστε να διορθώνει, έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε σημεία τα οποία δεν μπορούμε πλέον να γυρίσουμε πίσω. Θεωρείτε πως έχει ευθύνες ο κύριος Βρούτσης και θα έπρεπε να παραιτηθεί όπως ζητάει η αντιπολίτευση?
Κοιτάξτε, δεν είμαι αρμόδια στο να απαντήσω στο αν θα έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Βρούτσης ή ο εκάστοτε υπουργός. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πάρα πολύ αυστηρός αξιολογής των υπουργών του, αλλά και των στελεχών του. Είναι ο πρώτος ο οποίος λαμβάνει γνώση όλων των πεπραγμένων, όλων όσων κάνουν, όλων όσων σχεδιάζουν. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους το τι πρέπει να γίνει και το τι όχι, σε συνεργασία πάντα με τους υπουργούς. Άρα λοιπόν το ότι υπήρξε μια αστοχία από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε όλοι σίγουροι ότι εξετάζεται εντελεχώς, ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Από εκεί και πέρα όμως η παραίτηση ή μη ενός υπουργού, ειδικά σε μια περίοδο πανδημίας, σε μια περίοδο όπου υπάρχουν άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν είναι επί του παρόντος. Ίσως αργότερα να μπορέσουμε όταν περάσει όλη αυτή η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολίτες οι οποίοι ξεχνάνε τα λάθη των, ειδικά τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ίσως επανεξεταστεί το ζήτημα, ίσως ξαναδούμε κάποιες αλλαγές. Από εκεί και πέρα όμως είναι καθαρά στην διακριτική ευχέρεια και στην αξιολόγηση την οποία κάνει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τους υπουργούς του. Ωραία, για να περάσουμε λίγο τώρα στο... Επειδή είστε και από τη Βόρειο Ελλάδα, να ξέρετε κι εγώ μεγάλωσα στην Καβάλα, αν και κριτικό στην καταγωγή. Τέλεια. Ζήσατε εκεί πέρα πολύ έντονα το ζήτημα με την κρίση του Εύρου. Έτσι στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Έχετε σχηματίσει καταρχάς μια εικόνα πώς είναι τώρα τα πράγματα, μετά την ομολογουμένως πολύ επιτυχημένη επέμβαση της κυβέρνησης, αλλά και επειδή ξέρω πως έχετε έντονες απόψεις στο μεταναστευτικό, τι θα γίνει πρώτον τώρα, από εδώ και πέρα? Γιατί όλο αυτό το διάστημα που δεν έχουμε ροές, θα έπρεπε, υποθέτω, να εκτελήσετε ένα σχέδιο για την γρήγορη απονομή ασύλου, την επιστροφών στην Τουρκία. Βέβαια, τώρα έχουμε και τον κορονοϊό. Να το χτίσουμε των κλειστών κέντρων που έλεγε η κυβέρνηση. Τι θα γίνει με αυτά τα ζητήματα? Και μετά θα ήθελα να δούμε και δύο άλλες πτυχές λίγο αυτής της πολιτικής. Με ποια έννοια? Ότι θεωρώ πως ο Πρωθυπουργός μπόρεσε να συνδυάσει στην πολιτική του μέχρι τώρα στο μεταναστευτικό δύο πράγματα. Πρώτον, μία αποφασιστικότητα που έδειξε και αποτέλεσμα, αλλά τόνωσε και το πατριωτικό φρόνημα, και από την άλλη απέφυγε πολύ εύστοχα και πολύ καλός για μένα το να υιοθετήσει ακροδεξιά ρητορική, ακραία ρητορική, διχαστική ρητορική που βλέπουμε πολλές φορές στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή περιφερειακά, να το πω έτσι, στελέχη, ας πούμε, του κόμματος, να υιοθετούν με μεγαλύτερη άνεση. Και να ζητάνε πολλές φορές, ας πούμε, και πράγματα τα οποία είναι πέρα του ρεαλισμού ή και, βέβαια, και πέραν του ανθρωπίνου, έτσι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Είναι, δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να δικαιολογήσω ακραίες φωνές, ακραίες κραυγές, οι οποίες πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια της ανθρώπινης λογικής. Και ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες όπως αντιμετωπίσαμε με το μεταναστευτικό ζήτημα, να ξεφεύγουν πάρα πολύ και να μιλάνε τέλος πάντων σε μια γλώσσα η οποία είναι ακατανόητη για μένα. Είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί, δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση τα άκρα από όπου και αν προέρχονται. Αυτή τη στιγμή όμως, για να επανέλθω στο θέμα της συζήτησής σας, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το πόσο σωστά αντιμετωπίστηκε το θέμα στον Εύρο. Ήταν μια πολύ δύσκολη κρίση, μια πρωτοφανή κρίση, το να έχουμε όλους αυτούς τους μετανάστες, πρόσφυγες, στα σύνορά μας με τον Εύρο. Παρ' όλα αυτά όμως όλοι μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίστηκε με τρομερή οργάνωση, με μεθοδικότητα και όπως ακριβώς τέλος πάντων έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Και πάλι, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπήρχαν οξύνσεις. Αντιμετωπίστηκε μια πρωτοφανή μετριοπάθεια, η οποία όμως ήταν αποτελεσματική. Τη στηρίζετε αυτή τη μετριοπάθεια εσείς? Τη στηρίζετε? Εγώ στηρίζω οτιδήποτε έχει... Τι θεωρείτε ακραίο εσείς? Ακραίο μπορώ να πω ότι θα θεωρούσα τις... Συνήθως ακραίες είναι οι στάσεις όπως πολλές φορές διαβάζουμε ειδικά στο διαδίκτυο, γιατί πολιτικές θέσεις τέτοιες σπάνια θα ακούσουμε.
του τύπου, εντάξει, έχουν να κάνουν με ζωές, έχουν να κάνουν με μητέρες, με παιδιά τα οποία ήρθαν στα σύνορα και είδατε την αντιμετώπιση την οποία είχαν πολλές φορές στα social media. Αυτή τη στιγμή τίθεται το ζήτημα των εθνικών συνόρων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά είδαμε ότι αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι είδαμε ότι με τη μετριοπάθεια ουσιαστικά και την ενότητα σε ένα τέτοιο ζήτημα και χωρίς ακραίες φωνές, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση στον Εύρο με ενότητα και χωρίς να διχαστεί ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Άρα είναι αυτό κάτι πολύ σημαντικό και είναι ένα από τα επιτεύγματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι επειδή κρινόμαστε αρκετά το τελευταίο διάστημα και με τον Εύρο αλλά και με την πανδημία, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα στοίχημα το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κέρδισε και με το σπαθί της και μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό φάνηκε πραγματικά ικανός και άξιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί ξαναλέω, οτιδήποτε είναι πρωτοφανές και δεν έχει συμβεί και αφορά τόσο την οικονομία όσο και την εθνική κυριαρχία ενός κράτους, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζεται με χαμηλούς τόνους αλλά σωστές κινήσεις. Και αυτό έγινε και στον Εύρο. Η κατάσταση ακριβώς γι' αυτό το λόγο και αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένταση στα σύνορα. Ο στρατός ήταν εκεί, η αστυνομία ήταν εκεί, όσοι χρειάστηκε ήταν εκεί. Δεν θεωρώ ότι λήφθηκαν κάποια ακραία μέτρα σχετικά με τα σύνορα και όσες φωνές προσπάθησαν ίσως να δείξουν ένα πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας λίγο πιο ακραίο, λίγο πιο σκληρό, νομίζω ότι ο κόσμος από μόνος του τις απομονώνει και δεν θέλει σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να ακούει φωνές παρά μόνο να βλέπει έργα. Και νομίζω ότι σε αυτό η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι αποτελεσματική, μεθοδική, με την οργάνωση την οποία διαθέτει και την αμεσότητα των μέτρων των οποίων λαμβάνει. Αν και μια εβδομάδα πριν την κρίση των Εύρω είχε αρχίσει να παραπέει λίγο εκεί πέρα, έτσι. Είχαμε τα επεισόδια στα νησιά, θυμάστε. Με τα ΜΑΤ, με τους νησιώτες. Είχαμε τα θέματα με τα κλειστά κέντρα εκείνη την περίοδο, τα οποία κλειστά κέντρα κάποιοι στα νησιά για λόγους ακατανόητους δεν τα ήθελαν. Παρ' όλα αυτά τα κλειστά κέντρα το μόνο το οποίο χρησιμεύαν ήταν ουσιαστικά στο να βοηθήσουν την κατάσταση, γιατί ακριβώς οι νησιώτες είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τους μετανάστες όπως οι ίδιοι δηλώνουν ελεύθερους να κυκλοφορούν και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι το οποίο οι ίδιοι οι νησιώτες είχαν παροτρύνει να ληφθεί ως μέτρο. Και όταν ξεκίνησαν η κατασκευή των κλειστών κέντρων έτσι ώστε να συγκεντρώνονται εκεί οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και να τρέχουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες του ασύλου, αλλά ίσως και της επιστροφής στις χώρες από τις οποίες έρχονται. Σε εκείνο το διάστημα είδαμε έντονες φωνές, έντονες αντιδράσεις, ακατανόητες μπορώ να Ναι, πω, γιατί γενικώ ατυχήσεις εχειρισμούς και από τις δύο πλευρές. ήταν μια πολύ ανεξέλεγκτη κατάσταση στα νησιά εκείνη την περίοδο. Θυμάστε πάρα πολύ καλά κι εσείς πόσα θέματα είχαμε Εγώ δεν αντιμετωπίσει για τις θεωρώ, θεωρώ διανόητο πρώτον να τρώνε αστυνομική ξύλο από πολίτες, αλλά και πολίτες εκτός υπηρεσίας να δέρουν πολίτες επίσης. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ και στα δύο τα οποία λέτε. Η αστυνομία ήταν ένα μέτρο το οποίο προφανώς έλαβε η κυβέρνηση προκειμένου τα ΜΑΤ, μάλλον τα οποία έφτασαν στα νησιά. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε για να συνεχίσουν οι κατασκευές των κλειστών κέντρων, γιατί κάποιοι εμπόδιζαν το να κατασκευαστούν. Άρα κάποιος έπρεπε ουσιαστικά να αποθήσει όλους αυτούς ώστε να συνεχίσουν οι κατασκευές. Και φτάσαμε σε μια κατάσταση η οποία δεν ήξερες ποιος ξεκίνησε και ποιος ευθύνεται Το για όλη αυτή τη εντυπωσιακό όμως, διαδικασία. κυρία Λατινοπούλου, είναι ότι πολλοί από αυτούς τους περιφερειάρχες σε αυτά τα νησιά κατέβηκαν, ας πούμε, με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι όλοι, εντάξει. Ή προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και ίσως είχαν, να το πω έτσι, και απελευθερωθεί στην προσδοκία να έρθει αυτή η κυβέρνηση και να είχαν ίσως άλλες προσλαμβάνωσες προς τα χειριστεί αλλιώς τα πράγματα. Βέβαια, η ιστορία έδειξε ότι με την κρίση των Εύρω τελικά, να το πω έτσι, καθάρισε το τοπίο. Και η Ελλάδα ευτυχώς έδειξε επιτέλους, να το πω συνοπτικά, ένα χειρισμό που καλύπτει όχι μόνο το εθνικό πρόβλημα εδώ μέσα, αλλά μπόρεσε να εξασφαλίσει και την ευρωπαϊκή στήριξη σε πρωτοφανή βαθμό, που είναι, ας υποθέσουμε, ένας πυλώνας
βοήθειας που θα βοηθήσει και στην περαιτέρω μετά λύση του μεταναστευτικού σε μια συνεργασία με την Τουρκία πάνω σε αυτό το ζήτημα, σε μια συμφωνία που θα γίνει. Αν θέλαμε όμως, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα και θέλω να σας ρωτήσω μερικά ακόμη πράγματα, να μου πείτε πώς βλέπετε την εποχή μετά τον κορονοϊό. Θα αρχίσουν τώρα σε μια εβδομάδα οι άρσεις των μέτρων. Πιστεύετε θα είναι ο κόσμος, να το πω έτσι, θα δείξει την ίδια πειθαρχία και προσοχή που έδειξε όλο αυτό το διάστημα τώρα που θα χαλαρώσει, ή θα έχουμε ξεσπάσματα πάλι, να το πω έτσι, εξόδων, μαζικών συναθρήσεων. Και δεύτερον, να μου πείτε αν φοβάστε την οικονομική κρίση που θα έρθει και πόσο. Πολύ εύστοχη η σημείωσή σας. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τα βλέμματα όλων και η έννοια μας είναι στο θέμα της δημόσιας υγείας. Συνεχίζει να είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος όλων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι επειδή θα γίνει σταδιακή άρση των μέτρων σιγά σιγά, ακριβώς επειδή ήμασταν συνετοί και τηρήσαμε όλο αυτόν τον καιρό τα προβλεπόμενα μέτρα, δεν σημαίνει ότι ο κορονοϊός έχει πάψει να υπάρχει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν, το ότι σιγά σιγά θα επανέλθουμε αργά και σταδιακά στην κανονικότητα δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε ξαφνικά το τι περάσαμε ή το τι περνάμε ή τους κινδύνους οποίους μπορεί να βρισκόμαστε, στους κινδύνους οποίους μπορεί να βρισκόμαστε εκτεθειμένοι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να είναι το δεδομένο μας, με αυτό πρέπει να πορευτούμε και να ξέρουμε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα. Ο κορονοϊός υπάρχει. Δεν έχει βρεθεί φαρμακευτική αντιμετώπιση, δεν έχει βρεθεί εμβόλιο. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που συνεχίζει να υπάρχει και δεν έχει βρεθεί το φάρμακο, πρέπει να συνεχίσουμε όλοι να προσέχουμε, παρόλο το ότι σταδιακά θα επανέλθουμε στο καθένα στις δραστηριότητές του και στην καθημερινότητά του. Από εκεί και πέρα όμως, σιγά σιγά, για να μην πω γρήγορα γρήγορα, τα βλέμματα αρχίζουν να στρέφονται στην οικονομία. Βλέπουμε και παρατηρούμε ότι υπάρχει παγκοσμίως ύφεση, κάτι το οποίο θα επηρεάσει και επηρεάζει άμεσα και την Ελλάδα ως ένα ευρωπαϊκό κράτος. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο σιγά σιγά θα πρέπει να κοιτάμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να τονώσουμε τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο πυλώνας της οικονομίας μας, πώς θα μπορέσουμε σιγά σιγά να δούμε με ποια μέτρα και με ποια προγράμματα θα στηρίξουμε τον τουρισμό μας, ο οποίος είναι επίσης ο βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ αξίζει να σημειώσουμε, το ότι ακριβώς επειδή λάβαμε τα σωστά μέτρα και η κυβέρνηση αντιμετώπισε τόσο σωστά και τόσο υπεύθυνα την πανδημία, είμαστε από τις χώρες πρότυπα, που σημαίνει ότι αν κάποιος θελήσει να επισκεφθεί κάποιον προορισμό το καλοκαίρι, σίγουρα η Ελλάδα θα είναι, αν όχι στην πρώτη θέση, στις πρώτες θέσεις, αν και πιστεύω ότι θα είναι στην πρώτη θέση, ως ένας υγειονομικά ασφαλής τουριστικός προορισμός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε για να βγούμε όσο γίνεται από τα μέτρα και να στρέψουμε τα βλέμματά μας στον τουρισμό και ό,τι μπορεί από αυτό να σωθεί και να το εκμεταλλευτούμε. Σχετικά με τις επιχειρήσεις, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν χτυπηθεί από την πανδημία, έχουν οικονομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και ευελπιστώ ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και θα δοθεί η κατάλληλη στήριξη στις επιχειρήσεις αυτές. Τα βλέμματα μας είναι στραμμένα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο, όπως καταλαβαίνετε, από την ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει εδώ πέρα να υπάρξει και η αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο πνεύμα της αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών κρατών θα πρέπει με τα κατάλληλα μέτρα και τα κατάλληλα οικονομικά μέτρα να στηρίξει την Ελλάδα, να στηρίξει τόσο τις υπόλοιπες χώρες όσο και την Ελλάδα με οικονομική ενίσχυση. Και αυτά όλα θα πρέπει να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα και το τονίζω, όσο γίνεται περισσότερο να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί έχουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν τι θα γίνει στο αύριο. Όμως, ακριβώς επειδή είδαμε μια πολύ συνετή και μεθοδική αντιμετώπιση εν μέσω της πανδημίας, ευελπιστούμε και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ίδια συνετή αντιμετώπιση και ενίσχυση θα δοθεί και στον τομέα της οικονομίας, παρόλο το ότι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, υπάρχει μια παγκόσμια ύφεση και αναγκαστικά θα ζήσουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Ελπίζω να είναι προσωρινό,
Πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλύτερες μέρες στην οικονομία της χώρας. Αυτό μπορεί να πάρει ένα μικρό διάστημα, είναι λογικό, όταν έχεις αλλάξει τον τρόπο ζωής, όταν έχεις αλλάξει την καθημερινότητα, όταν οι επιχειρήσεις αναγκαστικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν και γενικότερα όταν μια χώρα βρίσκεται σε παύση, είναι λογικό να υπάρξουν οικονομικές συνέπειες όπως υπάρχουν σε όλες τις άλλες χώρες. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι ελπίζω και πιστεύω ότι θα βγούμε δυνατότεροι από όλο αυτό, ότι η οικονομία μας θα επανέλθει και ότι σε πολύ λίγους μήνες από σήμερα θα δούμε μια άλλη Ελλάδα. Και μια Ελλάδα πολύ καλύτερη. Μην ξεχνάτε μακάρι, το όλων μας είναι αυτό. Μην ξεχνάτε το πόσο μπροστά πήγαμε στα τεχνολογικά μας μέσα, το πόσο εξυγχρονίσαμε τις πλατφόρμες, το πώς πλέον οι Έλληνες πολίτες μπορούν να διαχειρίζονται από το σπίτι τους τις υποχρεώσεις τους μέσω των νέων τεχνολογικών και των νέων πλατφόρμων των οποίων Πυρακάκης ο φίλος μου. Από τον κύριο Πυρακάκη, τον Υπουργό. Άρα λοιπόν... Πώς αισθάνεστε αλήθεια με τους υπουργούς που έρχονται από τον κέντρο αριστερά, εσείς μια, θα έλεγα, αρκετά ευέρα δεξιά πολιτικός. Κοιτάξτε να δείτε. Σας έχουν κλείσει λίγο και την παράσταση. Προσωπικά δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το από πού προέρχεται κάποιος. Καθόλου δεν με απασχολεί, σωστό, θα σας πω σωστό την αλήθεια. Με απασχολεί το έργο του και οι πράξεις του. Και όταν το έργο του είναι πετυχημένο, όταν δείχνει την απαραίτητη προσήλωση σε αυτό που κάνει και έχει όραμα και το υλοποιεί, αυτό είναι το σημαντικότερο από όποιον χώρο και αν προέρχεται. Γιατί αν θέλουμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά, πρέπει να βγάλουμε σιγά σιγά τις παροπίδες τις οποίες έχουμε και να δούμε το ποιος μπορεί να δουλέψει, ποιος μπορεί να εργαστεί με μεθοδικότητα και οργάνωση, έτσι ώστε να προχωρήσει την Ελλάδα ένα βήμα παραπέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση, λίγο να δούμε τα θέματα σας, των δικηγόρων, δηλαδή πώς θα πάτε τώρα στην επόμενη μέρα. Εσείς άκουσα ότι οι δικηγόροι ζητούν να μάθουν πώς θα διαλαχτούν τα μέτρα υγιεινής στα υποθυκοφυλακία, που θα ανοίξουν τώρα, τα δικαστήρια μετά, αργότερα. Καλά, βέβαια, φαντάζομαι αύριο θα ακούσουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και την επομένη, από ό,τι κατάλαβα, την εξειδίκευση ανά Υπουργείο για το πώς θα γίνει η μετάβαση. Αλλά ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει αρχίσει να ανησυχεί, ας πούμε, και να ζητάει συμβουλευμένα πράγματα. Εσείς τι εντοπίζετε εκεί πέρα, ανησυχείτε λίγο γι' αυτό? Γιατί θα βγείτε, οι πρώτοι που θα βγείτε στην πιάτσα, ας πούμε, να το πω έτσι, είναι οι δικηγόροι, θα αρχίσετε να δουλεύετε ήδη. Έτσι. Κύριε Μητροπάκη, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε για πάντα μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουμε. Γι' αυτό και είδαμε το ότι θα ανοίξουν σιγά σιγά τα δικαστήρια για κάποιες έκτακτες υποθέσεις, όχι όλα. Τα μέτρα θα ληφθούν όπως οι υγειονομικοί γνωρίζουν και έχουν προβλέψει, που σημαίνει ότι θα υπάρχει θερμομέτρηση, θα πρέπει να έχουν όλοι τις μάσκες τους, τα αντισηπτικά τους. Είναι κάτι το οποίο είναι μια νέα πραγματικότητα, η οποία νομίζω ότι είμαστε ενήλικες. Νομίζω ότι μετά από όλα όσα περάσαμε μπορούμε να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τη σημαντικότητα του να προφυλασσόμαστε, αλλά να προφυλασσόμαστε ενώ σιγά σιγά επανερχόμαστε στις δραστηριότητές μας. Ναι, εσείς δικηγόροι, λέω, ανησυχείτε τώρα θα αρχίσετε να πηγαίνετε στα δικαστήρια ή... Υπάρχουν αρκετοί ομολογουμένως, και το γνωρίζετε κι εσείς, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει τις ανησυχίες τους σχετικά με το αν θα τηρούνται τα μέτρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Όποιος πει ότι μπορεί να ξέρει το αν θα τηρούνται ή όχι τα μέτρα. Υπάρχουν μέτρα, έχουν ανακοινωθεί μέτρα για τα υποθυκοφυλακία. Έχουν ανακοινωθεί μέτρα, όπως σας είπα, για τις θερμομετρήσεις. Πάντα όσοι έρχονται θα θερμομετρούνται. Θα υπάρχουν αντισηπτικά σε όλους τους χώρους, μάσκες. Και φυσικά και ο καθένας και ο κάθε ιδιώτης θα πρέπει να έχει πάνω του τα κατάλληλα. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι και θέμα της ατομικής ευθύνης του καθενός. Ναι. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε ότι σαν άτομα, σαν μεμονωμένες περιπτώσεις θα τηρούν τα μέτρα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όλα σχετικά με τα αντισηπτικά και τις θερμομετρήσεις έχουν ήδη προβλεφθεί. Είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει, θεωρώ, και πολύ σωστά θα γίνει. Από εκεί και πέρα το ότι κάποιοι μπορούν να ανησυχούν, έχετε καταλάβει ότι έχουμε περάσει σε μια νέα πραγματικότητα. Είναι μια νέα ζωή αυτή τη στιγμή που θα ξεκινήσει εκεί έξω. Άρα λοιπόν είναι πολύ λογικό
και καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία κάποιων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ακριβώς επειδή ανησυχούμε μπορούμε να συνεχίσουμε να μένουμε ισαοί μέσα στο σπίτι μας. Κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε και ακριβώς επειδή τηρήσαμε όλα τα μέτρα, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να δοκιμαστεί για ακόμη μια φορά η ατομική μας ευθύνη εκτός σπιτιού και σιγά σιγά να επανέλθουμε στις δραστηριότητές μας ο καθένας από τον τομέα του. Κύριε Λατινοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πιτροπάκη. Εύχομαι γρήγορη επάνωδη ασφάλεια στην κανονικότητα για όλους και για σας προσωπικά, για τον κλάδο των δικηγόρων. Και ας ελπίσουμε όλοι πως η οικονομία μας θα αντέξει και όλοι να βάλουμε πλάτη, να δείξουμε εθνική ευθύνη και ωριμότητα, ώστε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση που θα έρθει με την ίδια επιτυχία που περάσαμε την υγειονομική κρίση. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Υγεία να έχουμε και όλα θα πάνε έτσι, καλά. Έτσι. Καλό σας βράδυ. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό Να είστε σας καλά. Βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.